που πήραμε απόφαση και για τη σημερινή κινητοποίηση εδώ πέρα. Η Φοιτητική Σύλλογη Θεσσαλονίκης βρισκόμαστε εδώ. Πριν λίγα λεπτά μπήκαμε αντιπροσωπεία στο Υπουργείο για να μιλήσουμε με εκπρόσωπα εκεί πέρα και να καταθέσουμε τα αιτήματά μας. Εκεί συνομιλήσαμε με τη Διευθύντρια του Γραφείου του Υπουργού, στην οποία προσπαθήσαμε να καταθέσουμε τα αιτήματά μας μέσω ηλεκτρονικού ψηφίσματος. Εκεί προσπαθήσαμε και να τα αναπτύξουμε, αλλά δεν μας άφησε, διότι έπαιξε το ρόλο του διαμεσολαβητή, ότι θα τα μεταφέρω και θα τα μεταφέρω. Από εκεί και πέρα η συζήτηση έγινε με πιο έντονους τόνους, με το λόγο, διότι είμαστε 2 χρόνια σχεδόν πιστά τα πανεπιστήμια μας και δεν έχουμε πάρει ούτε μία απάντηση, δεν έχουμε πάρει ούτε ένα μέτρο για το ασφαλές άνοιγμα των σχολών μας. Και την ίδια ώρα, μαζί με το νομοσχέδιο και Ραμέζου Ψυχοίδη, που δίνει 30 εκατομμύρια ευρώ για πανεπιστημιακή αστυνομία, φέρανε και ιδιωτική εταιρεία ώστε να ελέγχει τις πύλες των πανεπιστημίων, ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Αυτή τη στιγμή οι φοιτητές είμαστε στον αέρα, τα ενίκια έχουν πάει στα 300 και τα 400 ευρώ, χωρίς να ξέρουμε πότε, αν και με τι όρους θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια μας. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας μέσω των συλλογικών διαδικασιών μας, ώστε να καταφέρουμε αυτό που είναι αναγκαίο και ρεαλιστικό στο σήμερα.